Δύο λόγια για το παιχνίδι. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά για καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια και στους δύο ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι που κάναμε σήμερα. Πιστεύω ότι έγινε καλό παιχνίδι. Η ομάδα των Τρικάλων έδειξε πιο έμπειρη στον αγωνιστικό χώρο, σε δύο φάσεις που χρειάστηκε και πήρε αυτό που ήθελε. Κατόρθωσε να κάνει το γκολ. Εμείς στον πρώτο επίπεδο προσπαθήσαμε να σοφαρίσουμε, δεν τα καταφέραμε. Από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Καλή συνέχεια στον ΑΟΤ, αφού με επιτύχει ο στόχος του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για εσάς τώρα από εδώ και πέρα. Εμείς σαφώς και δεν θα παρατήσουμε την ομάδα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στον βαθμό πίνακα. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα έχει ένα κύριο σε μια φανέλα, έτσι. Δεν χάθηκε κάτι επειδή χάσαμε εδώ σήμερα. Προσπάθεια συνεχίζεται όπου πάει. Ωραία. Την ομάδα Τρικάλων πώς την είδατε? Πιστεύω είναι καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά. Είναι έμπειρη ομάδα. Πιστεύω ότι άδικα είναι το που είναι. Θα έπρεπε να είναι μέσα στις 3-4 πρώτες θέσεις. Ωραία. Λοιπόν, κύριος Λεβιζάς τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τίκα για τα καλά του λόγια, για την ομάδα και την παραδοχή του ότι τα Τίκαλα ίσως να ήταν στην πρώτη δεύτερη θέση. Όμως είμαστε στην τέταρτη. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Είμαι πολύ τυχερός και πολύ ευτυχισμένος που συνεργάζομαι με τέτοια παιδιά. Το έχω ξαναπεί όταν μια ομάδα βγαίνει έξω το στόχο της πρώτης θέσης. Είναι δύσκολο να κρατήσει τους παίκτες σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό φαίνεται βέβαια στο παιχνίδι, αλλά όλη την εβδομάδα τα παιδιά προπονούνται με ζήλο και πάθος για το παιχνίδι της Κυριακής. Τα Τρίκαλα μέχρι το τέλος θα προσπαθούν να κερδίζουν και να τελειώσουν αξιοπρεπώς το πρωτάθλημα. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, επειδή έρχονται μέρες γιορτινές, καλή ανάσταση και να έχουν την υγεία τους, γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Ένα σχόλιο για το σημερινό αγώνα, κάτι έτσι για την παιχνίδι σήμερα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Τίκα, η ομάδα έχει αρκετούς έμπειρους παίκτες. Θεωρώ ότι όταν ήθελε να παίξει έπαιζε, τακτικά ήταν πειθαρχημένη. Είχε διαστήματα με πολύ καλή κυκλοφορία και έβγαλε φάσεις. Σκοράρισε. Σκοπός ήταν να κερδίσει το παιχνίδι, μπορεί και καλύτερα. Νομίζω ότι η νίκη ήταν δίκαια και συγχαρητήρια στους παίκτες. Από εδώ και πέρα τι στόχο κυνηγάει η ομάδα πλέον μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος? Όταν ήρθα στην ομάδα, ήμασταν 10 βαθμούς πίσω από τη Λαμία. Θέσαμε ένα στόχο, φυσικά την πρώτη θέση, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Όταν είσαι από τον πρωτοπόρο 10 πόντους πίσω, θέσαμε ένα στόχο τη δεύτερη θέση. Θεωρώ ότι ήταν εφικτός. Μαθηματικά δεν έχει τελειώσει κάτι. Ούτε η δεύτερη θέση, αλλά ούτε και η πρώτη. Ούτε όμως και η σωτηρία. Γιατί αν δούμε την Άουσα και τη Μιχαλκίδα που έχουν κάνει τα ρεπό τους, μπορούν να φτάσουν 40-42-43 πόντους. Εμείς θέσαμε, εγώ όταν ήρθα στην ομάδα, έθεσα ένα στόχο και μαζί με τα παιδιά και τη διοίκηση ως τη δεύτερη θέση. Γιατί αν αυτοί οι παίκτες δεν έχουν ένα στόχο, μα στη ζωή βάζει στόχο. Όπως είναι η ζωή, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα και η δεύτερη θέση δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο για την προσωπικότητά μας και την αξιοπρέπειά μας. Έως το τέλος θα παλέψουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια όπως κάναμε και μέχρι τώρα. Και τώρα τις μέρες του Πάσχα τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Θα υπάρξει έτσι κάποια άδεια στους παίκτες? Θα υπάρξει μια μεγάλη άδεια στους παίκτες, περίπου στις 7 μέρες να ξεκουραστούν. Ξέρετε τα περισσότερα παιδιά είναι από μακρινά μέρη, όπως λένε, ένα Δράμα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη. Να γεμίσουν τις μπαταρίες με τις οικογένειες, γιατί ξέρετε η οικογένεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα και από αυτά τα παιδιά τους λείπει η οικογένεια, έτσι ώστε να γυρίσουν την Τρίτη στην προπόνηση, να δουλέψουμε και να πάμε στο μακροχώρι να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλό Πάσχα.